Τέλος στην αγωνία περισσότερων από 105.000 υποψηφίων δόθηκε σήμερα με την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Οι βαθμολογίες αναρτήθηκαν στα σχολεία όλης της χώρας γύρω στη 1 το μεσημέρι. Οι περισσότεροι γονείς αλλά και μαθητές επέλεξαν την κλασική παραδοσιακή μέθοδο για να ενημερωθούν, να επισκεφτούν δηλαδή τα σχολεία τους από ό,τι να μπουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, όπου εκεί υπήρχε συγκεκριμένη διεύθυνση όπου θα μπορούσαν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα. Ήρθατε για τα αποτελέσματα. Θέλετε να μας πείτε πώς τα πήγατε? Πολύ καλά τα πήγε η κόρη μου. Ξαναήρθαμε, τα είδαμε βέβαια το πρωί. Την κλασική διαδικασία επιλέξατε, να έρθετε στο σχολείο να δείτε τους πίνακες και όχι μέσω υπολογιστή, έτσι? Αν και είχαμε τον υπολογιστή ανοιγμένο από χθες το βράδυ, αλλά τελικά προτιμήσαμε να έρθουμε στο σχολείο, για πιο σίγουρα. Τι κατευθύνση ήταν η κόρη σας? Θεωρητική. Και έχει πετύχει τους στόχους της? Μάλλον έχει πετύχει, ναι. Ωραία. Πώς αισθάνεστε? Αισθάνομαι ανακούφιση μεγάλη. Τι της εύχεστε τώρα? Εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κάτω από τη βάση έχει γράψει ένα στους δύο υποψηφίους στο μάθημα της έκθεσης στις φετινές πανελλαδικές και όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι βαθμολογητές, από τα 100 γραπτά, 5 με 8 βαθμολογούνται με 15, ενώ 60 περίπου βρίσκονται κάτω από τη βάση. Επίσης, στο μάθημα της βιολογίας, αν και τα θέματα ήταν σχετικά εύκολα και πρόκειται για μάθημα που δίνει άριστα, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, οι περισσότεροι μαθητές κινήθηκαν στο 16 με 17. Στα μαθηματικά γενικής παιδείας, ενώ πέρυσι το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφίων έπεσε κάτω από τη βάση, φέτος κινήθηκε στο 12 με 14. Χωρίς δυσκολίες, αν και διαβαθμισμένης δυσκολίας, ήταν και τα μαθηματικά κατεύθυνσης και τα αρχαία ελληνικά, αλλά και τα δύο τελευταία μαθήματα με τα οποία ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, δηλαδή ιστορία και φυσική κατεύθυνσης. Αντίστοιχα, και οι υποψήφοι της φυσικής είχαν να αντιμετωπίσουν απαιτητικά ζητούμενα, τα οποία απαιτούσαν καλή κατανόηση της ύλης. Εσύ έδωσες? Θέλεις να μας πεις πώς τα πήγες? Εντάξει, καλά πήγαμε. Τι κατεύθυνση σου? Τεχνολογική. Και οι βαθμολογίες σου βοηθούν έτσι ώστε να φτάσεις στο στόχο σου? Πάνω κάτω, ναι, βοηθούν. Τις περίμενες, ήταν αυτές που είχες εκτιμήσει? Εγώ περίμενα λιγότερο. Εντάξει, τώρα θα δούμε. Ωραία. Από εδώ και πέρα τι θα κάνεις, ξεκούραση? Έχω αρχίσει από πριν. Μπάνια, τα πάντα, ποδόσφαιρο. Ήτσια, είδατε σήμερα τα αποτελέσματα, πώς τα πήγατε? Εντάξει, καλά τα πήγαμε. Σχετικά με αυτά που γράψαμε, περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα τώρα που θα τα αναρτήσουμε. Αλλά πόσο ξέρουμε ήταν καλά. Πέσατε μέσα στους υπολογισμούς σας, δηλαδή πήγατε καλύτερα ή χειρότερα από ό,τι εκτιμούσατε? Πάνω κάτω το ίδιο. Ξέρατε τι είχατε γράψει? Ναι. Και επιλέξατε να έρθετε εδώ στο σχολείο σας να δείτε τις βαθμολογίες, όχι μέσω υπολογιστή? Όχι, γιατί είναι καλύτερα από εδώ πέρα. Οι βαθμοί σας βοηθούν να πετύχετε τους στόχους σας, να βάλετε στο μηχανογραφικό τις σχολές που θέλετε? Ναι. Ναι. Εσύ? Τη βάση την έχουμε πιάσει, ναι, εννοείται. Σωστό. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλεις να μας πεις πώς πήγες με τη βαθμολογία? Εντάξει, εγώ με το διάβασμα που έριξα είμαι ευχαριστημένη. Έβγαλα 11.000 κάτι. Εντάξει, θα μπορούσα να τα πάω καλύτερα, αλλά δεν πήγαινα και φροντιστήρια έτσι κι αλλιώς, μόνο σε δύο μαθήματα. Άρα είμαι ευχαριστημένη. Τώρα τι σχολές θέλεις να επιλέξεις με βάση τα μόρια και με βάση τη βαθμολογία που έχεις? Εγώ από την αρχή ήθελα να περάσω Ρόδο. Έπιασα αρκετά μόρια για να περάσω στη Ρόδο. Θα δούμε, δεν ξέρω. Θα πάω και στη δασκάλα μου να τα κανονίσουμε εκεί πέρα. Ωραία. Από εδώ και πέρα το πρόγραμμα τώρα τι προβλέπει, ξεκούραση? Θάλασσες και μπανάκια. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πώς δείχνουν να διαμορφώνονται λοιπόν οι βάσεις ανά πεδίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες? Για άνοδο βάσεων στα 4 από τα 5 επιστημονικά πεδία και συνωστισμό υποψηφίων όχι μόνο στις υψηλόβαθμες αλλά κυρίως στις σχολές με μεσαίες βαθμολογίες και στα περιφερειακά τμήματα που έχουν αντιστοιχεία με κάποιο κεντρικό πανεπιστήμιο, προειδεάζουν τα πρώτα στοιχεία των βαθμολογιών στις φετινές εξετάσεις. Στο πρώτο πεδίο αναμένεται μικρή άνοδο των βάσεων μέχρι 200 μόρια. Στο δεύτερο και τέταρτο πεδίο, λόγω των βατών θεμάτων σε μαθηματικά και φυσική, αναμένεται σημαντική άνοδος. Στο τρίτο πεδίο, στα ύψη αναμένεται να βρεθούν οι ιατρικές σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης με πάνω από 19.000 μόρια, ενώ στις υπόλοιπες θα υπάρχει αύξηση περί τα 200 μόρια. Στο πέμπτο πεδίο δεν αναμένονται ιδιαίτερες διακυμάνσεις, αφού η καλύτερη επίδοση αντισταθμίζεται και από την αύξηση των προσφερόμενων θέσεων.